Ο Κάρολος Δαρβίνος σε ολόγραμμα θα υποδέχεται στο ανακαινισμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης τους επισκέπτες, υπόσχοντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία στην πορεία της εξέλιξης του ανθρώπου. Μέσα από αυτή την ροή και τα λόγια του Κάρολου Δαρβίνου θα καταλήγουμε στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος μέσα από προπλάσματα που θα έχουμε από προγονικούς ανθρώπους θα δούμε πως εμείς σήμερα δεν είμαστε και τόσο καθαροί άνθρωποι, αφού είμαστε ένα υβρίδιο ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων που ζούσαν πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Ο επισκέπτης στο μουσείο θα μπορεί επιπλέον να δει πως θα έμοιαζε ο ίδιος κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν. Δύο προπλάσματα ανθρώπων, ο Homo sapiens που όταν ξεκινήσαμε και ο Homo neanderthalensis που είναι ο ξάδερφός μας, αν μπορούμε να το πούμε εξελικτικά, θα τους βλέπεις σχεδόν ζωντανούς και παράλληλα θα υπάρχει μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσα από εκεί θα τον παίρνει φωτογραφία και θα πηγαίνει πίσω στον χρόνο να δει πώς θα ήταν ο ίδιος αν ήταν Neanderthal, πώς θα ήταν ο ίδιος αν ήταν αρχαϊκός Homo sapiens, και αυτό θα εξελίσσεται και θα καταλήγει στο σημερινό άνθρωπο. Το ανακαινισμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που ως έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται στη φάση της διακήρυξης. Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχουν τρέξει απαραίτητες διαδικασίες, οπότε από το φθινόπωρο να είναι έτοιμοι να αναλάβουν οι ανάδοχοι και να ολοκληρώσουν το έργο μέχρι το τέλος του 2025, όπως είπε στην Κρήτη TV ο διευθυντής του μουσείου. Στο εσωτερικό προβλέπεται από τη βάση του κτηρίου μέχρι και το υψηλότερο σημείο να δημιουργηθεί ένα βουνό, που ανάλογα με το επίπεδο θα έχει και τα αντίστοιχα εκθέματα. Ενώ με ειδικές κατασκευές ο επισκέπτης θα μπορεί να μπει σε σπήλαιο και σε φαράγγι. Θέλουμε ο επισκέπτης να μην είναι απλά ένας παρατηρητής ο οποίος θα κοιτάζει εκθέματα και θα εντυπωσιάζεται μένα από κάποια εκθέματα και κάποια είδη που θα βλέπει. Θέλουμε να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να συμμετέχει και μέσα από την συμμετοχή του να μαθαίνει και όχι απλά να διαβάζει για να μαθαίνει. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπως ανέφερε ο διευθυντής του, ήδη διαθέτει 3 έως 4 εκατομμύρια εκθέματα, καθιστώντας το μεγαλύτερο στη χώρα και από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Εξαιτίας αυτού, άλλωστε, και στο δεύτερο έργο που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά στην ψηφιοποίηση των ελληνικών συλλογών φυσικής ιστορίας σε 8 φορείς και μουσεία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης θα έχει τον ενεργό ρόλο του συντονιστή, με στόχο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα μπορεί οποιοδήποτε επιστήμονας ή ερευνητής να λαμβάνει γνώση για τα εκθέματα και τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν. Πρακτικά κάθε δείγμα που υπάρχει διαθέσιμο μέσα στις συλλογές μας, είτε είναι σκαθαράκι, είτε είναι σαλιγκάρι, είτε είναι μια Αλεπού, θα μπορέσει να έχει την πληροφορία που την συνοδεύει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε βάσεις δεδομένων. Θα συνοδεύεται, κάποια από αυτά θα συνοδεύονται και με φωτογραφίες ή με 3D απεικονίσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος και πώς ακριβώς είναι το συγκεκριμένος οργανισμός. Αν έχουμε κάνει εξαγωγή DNA και έχουμε διαβάσει και το γονιδίωμά του, θα υπάρχει και αυτή η πληροφορία μέσα και αυτό θα είναι προσβάσιμο σε όλους.